Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία επιμένει για εξηγήσει από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Ωστόσο, ο κυβερνητικό εκπρόσωπο, αντί απαντήσεων, επέλεξε να θέσει ερωτήματα στην αξιωματική αντιπολίτευση, ζητώντα να μάθει εάν δείχνει εμπιστοσύνη προ το πρόσωπο του κύριου Φλόρου. Μάλιστα, απαντώντα τον κύριο Οικονόμου, η κυρία Τσαπανίδου τον κάλεσε, αντί να αναζητά εσωτερικού εχθρού, απευθύνοντα σειρά παράλογων ερωτημάτων στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, να απαντήσει στο ερώτημα. Αντί να αναζητά εσωτερικού εχθρού απευθύνοντα σειρά παράλογων ερωτήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριο Οικονόμου θα πρέπει να απαντήσει στο ερώτημα. Παρακολουθούσε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων και τη στρατιωτική ηγεσία. Ναι ή όχι. Και αν ναι, γιατί. Όλα αυτά την ίδια στιγμή που ο επικεφαλή τη αρχή ξεπλήματο μαύρου χρήματο δέχτηκε πιέσει, σύμφωνα με το ΑΕΔΙΣΗ, να ξεκινήσει έρευνα για τα όσα ισχυρίστηκε η γραμματέα ψευδομάρτυρα, όπω χαρακτηρίζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, το επιχειρηματία Καλογρίτσα, στο ειδικό δικαστήριο, περί φακέλων και βαλιτσών που έφευγαν προ το κόμμα. Την ίδια στιγμή, μήνυση κατά τη γραμματέα του κ. Χρήστου Καλογρίτσα Ευθαλία Διαμαντή κατέθεσε ο Νίκο Παπά. Ο πρωινυπουργό με ανάρτησή του στο Twitter ενημέρωσε για την κατάθεση Μήνησης, ενώ προανήγγειλε και την αποστολή εξοδίκων. Η μάρτυρα υποστήριξε ότι ζητήθηκε από τον Καλογρίτσα να βοηθήσει το εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ για την ίδρυση τηλεοπτικού σταθμού που θα ήταν ένα κανάλι του κόμματο, στο οποίο κουμάντο θα έκανε ο κύριο Παπά και το κόμμα. Σε σημείο τη κατάθεση τη κυρία Διαμαντή, ανέφερε ότι ο κύριο Παπά επισκεπτόταν τον κύριο Καλογρίτσα κάθε μέρα.